του άλλου. Βέβαια και στη δισκογραφία, όπως και σε όλα τα ακροάματα, τα θεάματα, υπάρχει μια μερική λένε πτωτική τάση. Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μια σύγχυση. Υπάρχει ένας πληθωρισμός από πράγματα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι αν θέλεις και λίγο υποπροϊόντα. Είναι η εύκολη λύση, καμιά φορά για τις εταιρείες δίσκων, όταν πηγαίνει κάποιος με έτοιμη παραγωγή, δηλαδή την έχει πληρώσει αυτός, έχει προσφερθεί να κάνει και ένα-δύο βίντεο κλιπς και δεν ζητάει και λεφτά για όλα αυτά που έχει δώσει. Είναι πολύ εύκολο λοιπόν για την εταιρεία να κάνει τον εξής απλό συλλογισμό, αφού δεν μου στοιχίζει τίποτα, θα πετάξω στην αγορά. Άμα τσιμπήσει, έβγαλα λεφτά τρελά και κουφά. Είναι συνηθισμένο αυτό το φαινόμενο που λες με τις παραγωγές. Ναι, κοίταξε, παλιότερα και σήμερα υπάρχει, αλλά παλιότερα υπήρχε κάποια εποχή που είχε καταντήσει αηδία αυτό το θέμα. Αλλά αυτό, το είπε και σε άλλες συνεντεύξεις, και στο ραδιόφωνο κυρίως, ήταν τραγικό λάθος. Ήταν τραγικό λάθος και είναι τραγικό λάθος γιατί το αντικείμενο αυτής της ιστορίας μπορεί να έχει. Να υπόκειται ας πούμε στους νόμους της αγοράς, δηλαδή μου έχει κοστίσει λίγο, άμα το πουλήσω θα βγάλω, αλλά είναι και τέχνη, υποτίθεται. Και είναι και λειτουργηματικού χαρακτήρα, ας πούμε, η δουλειά που κάνουν οι εταιρείες δίσκων. Δεν μπορούμε να πετάμε οτιδήποτε μόνο και μόνο επειδή θα βγάλουμε κέρδος. Δεν υπήρξε λοιπόν αυτός ο ποιοτικός έλεγχος αυτών των δίσκων, με αποτέλεσμα να μπουν, ας πούμε, στην αγορά πάρα πολλοί δίσκοι άσχετοι, από άσχετους ανθρώπους, καλλιτεχνίζοντα άτομα, αν θέλεις. Αλλά εγώ δεν κατηγορώ αυτούς, διότι ο καθένας έχει το ψώνιο του, έχει το όνειρά του, έχει την τρέλα του. Αυτό σου πάνε και τα βγάζουν. Μπράβο. Οι εταιρείες οι οποίες είναι φίλτρα μεταξύ των καλλιτεχνών και του κοινού πρέπει να παίξουν σωστά το ρόλο τους. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα λέω έξω από τα δόντια. Αλλά τελικά αυτή η δίσκη θα επιβιώσει. Δηλαδή, όταν κάτι δεν είναι καλό, όσο και να το πασάρεις και να το πουλάς. Έχεις δίκιο, αλλά υπάρχει ένα θέμα όμως, το οποίο θα πρέπει να μην το παραγνωρίζουμε. Υπάρχει σύγχυση. Γιατί? Γιατί, εντάξει, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν διεκδικεί και την ετικέτα, ας πούμε, του πιο προηγμένου μουσικού κοινού, ας πούμε, στην Ευρώπη, εντάξει. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, έτσι, μαθαίνουν κάποια πράγματα, το κοινό, εννοώ η πλειοψηφία του κοινού. Όταν λοιπόν ξαφνικά του πετάξει μια δουλειά η οποία είναι πυροτεχνηματική, με ημερομηνία λήξης, από καλλιτέχνες με χαμηλό επίπεδο στίχων, με χαμηλά. Όλο γενικά το πράγμα είναι εκεί, έτσι, είναι low budget κατάσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μπορεί να ξεγελάσεις κάποιους για ένα χρονικό διάστημα. Διαχρονικά δεν επιβιώνουν. Αλλά στο διάστημα που επιβιώνουν, κάνουν ζημιά με την έννοια πια ότι αντί να ξοδευτούν χρήματα ή ξέρω εγώ, ενέργεια από κάποιους ανθρώπους των εταιρείων για αυτούς, θα μπορούσαν να εξοδευτούν για πραγματικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι συνήθως είναι συνεσταλμένοι, είναι άνθρωποι που πρέπει να τους πάρεις από το χεράκι και να τους βάλεις μέσα, γιατί ο πραγματικός καλλιτέχνης είναι ευαίσθητος, έτσι. Αυτοί οι οποίοι είναι θρασείς είναι τα καλλιτεχνίζοντα άτομα. Τα οποία τη βγαίνουν, σου λέει έτσι κι αλλιώς, μπορεί να δούλευα σε μια δουλειά ιδιωτικός υπάλληλος και να βγάζα, ξέρω εγώ, ένα μεροκάματο, ας πούμε, νορμάλ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή το παίζω και καλλιτέχνης, πηγαίνω σε κάποια μαγαζιά, όσο τους ξεγελάσω, όσα τα πάρω. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρουμε... Τα λέω έξω από τα δόντια, διότι έτσι είναι τα πράγματα. Να ρωτήσω κάτι, και οι εταιρείες πρέπει να κάνουν λοιπόν τον έλεγχο αυτό, γιατί έχουν βγει πάρα πολλά τέτοια πράγματα και παίζουν το ρόλο, να κάνω μια μεταφορά έτσι ρομαντική και ποιητική, των ζυζάνιων μέσα σε ένα κήπο με όμορφα λουλούδια. Τα λουλούδια είναι καλλιτέχνες, τα ζυζάνια είναι καλλιτεχνίζοντα άτομα. Είσαι λοιπόν λίγο πικραμένος από τις δισκογραφικές εταιρείες? Όχι πικραμένος, απλώς κάνω έναν έλεγχο, αν θέλεις, από μια θέση που, αν όχι ισχύως, από μια θέση ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή πουλάω δίσκους και δεν έχω κανένα λόγο να καταφέρομαι. Βέβαια δεν λέω εναντίον των εταιρείων, βέβαια δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και σωστοί άνθρωποι στις εταιρείες. Δυστυχώς όμως είναι η μειοψηφία. Οι εταιρείες δεν επανδρώνονται από ανθρώπους, θα το λέω μέχρι να πεθάνω, από ανθρώπους, γιατί είμαι αρκετά χρόνια στη δουλειά και τους ξέρω καλά όλους ένα προς έναν. Από ανθρώπους οι οποίοι έχουν κρίση. Η δουλειά αυτή, παιδιά, των δισκογραφικών εταιρείων εξαρτάται από την κρίση. Είναι δουλειά κρίσης. Το διαδικαστικό που είναι το marketing το αφήνουμε στην πάντα. Πρέπει να έχουμε όμως ένα πρώτο υλικό, ένα πρωτογενές υλικό το οποίο έτσι να το λέει, έτσι το πράγμα, το λέει η καρδιά του. Λοιπόν, για να το λέει αυτό πρέπει κάποιος να το ακούσει. Και για να τα ακούσεις πρέπει να έχεις τα αυτιά, το ταλέντο από τη φύση. Πρέπει δηλαδή οι άνθρωποι που επανδρώνουν τις εταιρείες να είναι ισοδύναμα ταλαντούχοι με τους καλλιτέχνες. Για να μπορούν να αναγνωρίσουν όχι τον τελειωμένο τραγουδιστή, αλλά όπως κάνουμε εξόριξη ενός υλικού πολύτιμου και υπάρχουν προσμίξεις μέσα χώματα, αλάτια, διάφορα, έτσι είναι και ο καλλιτέχνης. Ο καλλιτέχνης ο πραγματικός υπάρχει. Μπορεί να έχει προσμίξεις διάφορα πράγματα, από διάφορα πράγματα, αλλά πρέπει αυτός που έχει το αυτί και στις εταιρείες οι οποίες έχουν υπάρξει μεγάλες επιτυχίες υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Οι οποίοι άφησαν τη σφραγίδα του στην ιστορία. Είναι αυτό που λέμε παραγωγή. Αυτό για μένα σήμερα είναι παραγωγός. Παραγωγός είναι να ακούσω και να καταλάβω τον καλό. Το κατάλαβες. Λοιπόν, δυστυχώς όμως οι άνθρωποι που επιβαδίζουν τις εταιρείες, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται δεν είναι αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Είναι τη κριτήρια άλλα, τα οποία τώρα θα κάτσουμε δύο μέρες εδώ να συζητάμε. Πάντως σίγουρα οι εταιρείες αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν σωστά το ρόλο του, δεν παίρνουν σωστά το ρόλο του φίλτρου
των καλλιτεχνών που πρέπει να οδεύσουν προς το κοινό. Να πάμε και τη γνώμη ενός ουδέτερου του Γιάννη, αν είναι τα πράγματα έτσι για σένα, βλέποντας τα παίξω, σαν απλώς ακροατής, ας πούμε. Αυτή είναι προσωπική μου άποψη. Της ελληνικής μουσικής. Ναι. Έτσι τα βλέπεις κάποιος. Είναι έτσι τα πράγματα. Ότι υπάρχει πολύ σαβούρα, υπάρχει. Πάρα πολύ. Άρα συμφωνούμε. Συμφωνούμε, ναι. Θέλω να το πει ξεκάθαρα. Με ένα ναι ή με ένα όχι, όπως είναι στις εταιρείες, στις ταινίες, στα δικαστικά δράματα. Θέλω ένα yes or no. Yes or no. Και μετά θα συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Ας πω, συμφωνώ. Αλλά πιστεύω ότι βγαίνουν και πολύ καλές δουλειές. Καλά, ναι. Αυτό πολύ καλές. Κανείς δεν λέει ότι δεν βγαίνουν καλές. Το θέμα είναι να ακολουθείς αυτές. Τώρα εντάξει, ο κόσμος είναι ελεύθερος να ακολουθεί όποιος θέλει. Τώρα, τι πιστεύεις δηλαδή ότι ο κόσμος είναι χαζός και του πετάνε ένα βίντεο κλιπ για ένα καλλιτέχνη. Ο κόσμος απλά ξέρει, δέχεται πολλά μηνύματα. Και μέχρι στη σύγχυση μπορεί να πιαστεί από κάποια πράγματα. Ναι, μα η σύγχυση να σου πω, να το απαντήσω ακριβώς. Κοίταξε, όταν εσύ είσαι ακροατής. Έτσι, σε ένα ραδιόφωνο. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Το ραδιόφωνο είναι η πηγή της των πάντων, εντάξει. Και μετά η τηλεόραση όμως είναι η ολοκλήρωση. Είναι η εικονοποίηση του τραγουδιού, αλλά το τραγούδι πρέπει να ακουστεί πρώτα. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, το ραδιόφωνο λοιπόν ξεκινάει την ιστορία. Εσύ και οποιοδήποτε μέσος άνθρωπος, όταν ακούσει μια βλακεία στο ραδιόφωνο, θα πάρει τηλέφωνο σε εταιρείες και θα πει τι μου σερβίρετε. Όχι, βέβαια. Mm-hmm. Θα αλλάξει σταθμό. Θα το κλείσει. Δεν θα λύσει το κοινό τα προβλήματα της ελληνικής ηχογραφίας. Εμείς πρέπει να τα δούμε. Το κοινό απλώς είναι αδιάφορο. Και ξέρεις κάτι, όλες οι εταιρείες μιλάνε για πτωτική τάση δίσκων. Όλες οι εταιρείες. Ειδικά όταν πάνε να συζητήσει οικονομικά, δεν θα σου πει κανένας τίποτα. Ναι. Το πρώτο πράγμα που θα σου βάλει ταμπέλα στη συζήτηση είναι η πτωτική τάση, διότι είναι άσχημη καιρή. Μα είναι άσχημη καιρή, δεν είναι καθόλου άσχημη καιρή. Το καλό τραγούδι, όπως πολύ σωστά είπες, επιβιώνει γιατί ο κόσμος δεν είναι μάζα. Και όποιος το θεώρησε μάζα, το μετάνιωσε πικρά. Ο κόσμος δεν είναι μάζα. Απλά υπάρχει μια προστιγμήν σύγχυση και η ίδια παραγωγή που πηγαίνω εγώ τώρα, γιατί έχω κυκλοφορία καινούργια και πηγαίνω στα ραδιόφωνα. Ξέρετε τι μου λένε παραγωγή. Παιδιά, 12.000 δίσκοι το χρόνο βγαίνουν. Πότε να προλάβει ο άμυρος ο παραγωγός του ραδιοφώνου να ακούσει, να κρίνει, εντάξει, εκτός από αυτά που σημειώνουν οι εταιρείες. Αλλά υπάρχουν παραγωγοί προς τιμήν τους που ξέρεις τι λένε. Εγώ, άμα μου έρθει δίσκο σημειωμένος στα βρουδάκι, παίξε μας αυτό, θα τον εσπάσω μπροστά εκεί. Που θα έρθει αυτός να μου τον εφέρει. Πάντως υπάρχει ευθύνη και των παραγωγών του ραδιοφώνου. Κοίταξε, και των ανθρώπων της τηλεόρασης. Δεν μπορώ, όχι. Δεν μπορώ να κατηγορήσω τους παραγωγούς του ραδιοφώνου γιατί είναι τέτοια η πληθώρα των δίσκων που τους βομβαρδίζουν, που είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Καταλαβες. Βέβαια, οι παραγωγοί οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά και ενδεχομένως είναι γόνοι πλουσίων οικογενειών και δεν έχουν ανάγκη να κάνουν καμία άλλη δουλειά, γιατί συνήθως όλοι οι παραγωγοί του ραδιοφώνου έχουν και άλλες δουλειές. Ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι είναι κυρίως δουλειά στο ραδιόφωνο. Άρα λοιπόν πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να ακούνε τους δίσκους. Θα θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη. Γιάννη, πιστεύεις ότι κάτι τέτοιο εσύ και στον χώρο της τηλεόρασης, δηλαδή συνέχεια εμφανίζονται καινούργια άτομα, διάτοντες κομίτες, πάρα πολλά να πρόσωπα. Να σου πω την προσωπική μου εμπειρία ότι στο Θρανείο δεν είχα. Κάποια άποψη για το ποιους καλλιτέχνες θα είχαμε προσκεκλημένους. Ήταν θέμα της παραγωγής. Είναι θέμα, δηλαδή. Ναι, ήταν θέμα παραγωγής. Εκεί διαφωνείς εσύ, σε κάποιες περιπτώσεις. Πάρα πολλές φορές. Όμως αλλά ξέρεις κάτι, το έλεγα. Έλεγα στην Δήμη την Ιωαννίδη την παραγωγή, η οποία προφανώς και αυτή. Αλλού, είδες πιέσεις της, ναι. Λέω, ναι, λέω ρε Δήμη. Δεν θα το χρεωνόταν η παραγωγός όμως, εσύ το χρεωνόσουν. Εσύ και συμπαρουσιαστές σου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τι μου ζητάς να κάνω τώρα. Μα τελικά, θέλω να σου πω. Ότι ναι, μένει η παραγωγός καλός για αυτόν κάποια ονόματα, τα οποία εσύ δεν ήθελες, αλλά όλοι θα έλεγαν αυτοί που διαφωνούσαν, είχαν την γνώμη την ίδια με σένα, α, ο Κουτράκης, και ο Λέγκης, ο Σαρτζετάκης, τι ποιον έφεραν. Ναι, αυτό το ξέρω. Ποιον έφερε η παραγωγός. Παιδιά, εδώ φύγεται το θέμα της αξιοκρατίας, που είναι γενικότερο πρόβλημα του τόπου. Αν θέλουμε να μην κρύβουμε το κεφάλι μας στην άμμο και στο ορθοκαμελίσμα, πρέπει να παραδεχτούμε. Το πρόβλημα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή σε όλα τα επίπεδα, πολιτική, παιδεία, γενικά, κοινωνικό πρόβλημα, χοντρό, είναι το πρόβλημα της αξιοκρατίας. Υπάρχει αναξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Ελάχιστοι είναι οι άνθρωποι οι κατάλληλοι στην κατάλληλη θέση. Όλα γίνονται με τη λογική της παρέας και τα κολλητιλίκια. Τα οποία εγώ δεν γουστάρω καθόλου. Το κολλητιλίκι και η παρέα έχει καταστρέψει αυτόν τον τόπο και αν θέλουμε να προλάβουμε τις προηγμένες χώρες και να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, όχι γεωγραφικά, αλλά στην ουσία, και να προλάβουμε και την περίφημη ένωση, την οικονομική του Μάστριχτ και όλα αυτά, γιατί ασχολούμαι με τα κοινά και γνωρίζω το θέμα, πέρα από το να βελτιώσουμε τους οικονομικούς δείκτες, πρέπει να υπάρξει αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα στη χώρα. Εγώ το έχω πει. Ψηφίστε με. Το έχω πει. Ωραία. Και λέω ότι όταν θα υπάρξει αξιοκρατία σε αυτόν τον τόπο, θα υπάρξει άνοδος, βέβαια σταδιακά αυτό, γιατί δεν αλλάζουν αυτά τα πράγματα από μια μέρα στην άλλη. Στραβά δηλαδή ετών δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη. Αλλά θα υπάρξει άνοδος του βιωτικού επίπεδου και ποιότητα ζωής. Που είναι το ζητούμενο. Όλοι αυτό ζητάνε. Ανεξαρτήτως. Αν είναι από αριστερά, από δεξιά, από το κέντρο, από οπουδήποτε. Έτσι δεν είναι. Ποιότητα ζωής δεν ζητάμε. Αξιοκρατία. Γιατί υπάρχει παραγωγικότητα. Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ωραία, όμως, επειδή και εμείς χρειαζόμαστε μια άνοδο στα έσοδά μας, μια αύξηση, πρέπει να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί. Φοβερό το break. Παιδιά, πάμε για φαγωτό.
Igloo. Ice cream. Εγώ πεινάω, θέλω κρουασάν. Dairy Fresh. Bakery. Ένας καφές τώρα είναι ό,τι πρέπει. Και ένα γλυκό. Igloo. Sweet. Πάμε Igloo. Igloo. Για κάθε στιγμή της παρέας. Μιλάγκρος. Λένε τη μοίρα που τη διάλεξε για το παιχνίδι της. Μιλάγκρος. Λένε την εκδίκηση για όσους προσπάθησαν να καταστρέψουν τη ζωή της. Μιλάγκρος. Λένε τον έρωτα που αγωνίζεται να κερδίσει. Μιλάγκρος. Λένε τη σειρά που αγαπάτε. Σήμερα και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3:30 το μεσημέρι. Φυσικά στο Sky. Αποσπώντα, τρίτο μέρος, όταν έχουμε μια μεγάλη ένταση στη συζήτησή μας. Είμαστε εδώ να θυμίσουμε με τον Γιάννη Κουτράκη και τον Κώστα Μπίγαλη. Μεγάλη ένταση, δεν έχεις δει τίποτα. Όχι, εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Αυτό είναι απλώς έτσι είναι μια ψυμαχία. Νομίζω ότι έχω αντίρρηση, εγώ να υπάρχει. Μα είμαστε όλοι σύμφωνοι εδώ. Απλά πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους για να. Για να έχουν και θεαματικότητα οι εκπομπές. Γιατί ο κόσμος όταν ακούει και λέει γενικά για τον καιρό και ανώδυνα θέματα, και εδώ θα πούμε την αλήθεια. Αξιοκρατία εδώ και τώρα. Είναι αυτό που πονάει τον κόσμο αυτή τη στιγμή, όλο τον κόσμο. Το λαό δηλαδή. Ο οποίος βλέπει γύρω του πράγματα και θαύματα και λέει τι γίνεται. Παίρνετε αποφάσεις για μένα χωρίς εμένα. Έχει άλλο όπλο ο λαός όμως και θα δούμε τώρα κάτι σχετικό. Για να πούμε κάτι διαφορετικό λοιπόν. Αυτές τις μέρες όλοι θα φύγουμε. Είναι ευκαιρία να κοιμηθούμε και να ονειρευτούμε. Τελικά πόσοι από εμάς βλέπουμε όνειρα. Έλληλα, καλώς κάνει, μίλησε με εσάς, με κάποιους από εσάς στον δρόμο, για το τι όνειρα βλέπετε, ποια είναι τα καλύτερα σας όνειρα, ποιοι εφιάλτες σας. Είδες κάπου ερχόμαστε σε αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα. Θα δούμε λοιπόν τι απαντήσατε και σε λίγο θα τα πούμε σχετικά με αυτό. Εσείς κοιμάστε και ονειρεύεστε. Γιατί? Τι βλέπετε στον ύπνο σας, μήπως τα όνειρα σας τρομάζουν? Ήμουνα σε ένα πύργο και έβλεπα διάφορα, νυχτερίδες, θερατάκια, όλα αυτά. Είδα. Τι είδες? Ότι ταξίδευα μακριά, αυτό. Παράξενο να σηκωθείς να πεταχτείς? Κλέβανε τον ξαδερφό μου. Σε να κλέβανε? Δεν ξέρω. Το πιο περίεργο όνειρο που έχω δει είναι ότι ήμουνα ο κλέφτης που έκλεβε το παιδί. Όταν ήμουν μέσα στο αυτοκίνητο με τον πατέρα μου και ξαφνικά βλέπω ένα χέρι να μου τραβάει ένα χαστούκι. Ξύπνησα από τρόμο. Βλέπετε φιάλτες, πετάγεσαι στον ύπνο σας? Όχι ιδιαίτερα, δεν θα το έλεγα. Όχι, καθόλου, ποτέ. Συνήθως ξυπνάω με κλάματα, αλλά οτιδήποτε ιδιαίτερο. Πίσω, αγόρια. Πίσω για μανάρες. Φάβαρε. Καλέ, Φάβαρε, πάσε καλό σου. Τι έπαιδες, καλέ? Φάβαρε, τι έπαιδες? Ξέρω, Φάβαρε, τι έπαιδες? Φάβαρε, τι έπαιδες? Συνήθως, τι όνειρα βλέπεις? Διαφορετικά. Συχνά δεν βλέπω όνειρα, δεν βλέπω, είναι μάλλον δεν βλέπω όνειρα. Πω ότι έχω ανεβεί σε ένα γκρεμό και έχω πέσει κάτω και εκείνη την ώρα ξύπνησα. Συνήθως, τι όνειρα βλέπετε? Όνειρα που με τρομάζουν. Δηλαδή? Στην πρέσα, σε κανένα πανίκο να πέφτω από κανένα γκρεμό, να μην πιώνουν τα φρένα. Στην τζίλια δηλαδή, συνέχεια στο σπίτι. Είναι προσωπικά αυτά τα θέματα. Απαρρώστε, παιδιά. Απαρρώστε, παιδιά, την πόρτα. Απαρρώστε την πόρτα. Τώρα τι λέει, τρελά, γρήγορα. Άστα τον Κεχθόδωρο. Το πήρε μια σταλιά ο ύπνος και ακόμα δεν μπορεί να συνέχει. Όνειρα λοιπόν, όλοι ονειρεύονται. Γιάννη, εσύ ονειρεύεσαι? Το χειρότερο απ' όλα είναι μια κοπέλα δεν βλέπει όνειρα. Το χειρότερο είναι αυτό που είπε η άλλη, ότι ξυπνάει κάθε βράδυ με κυκλαίει. Αυτό είναι το χειρότερο, δηλαδή. Το χειρότερο σου όνειρο ποιο είναι? Α, δεν θυμάμαι, Μαρία, μου πολύ τσακίζει. Καταρχήν βλέπει όνειρα, ονειρεύεσαι? Βλέπω, ναι. Βλέπω. Όταν έχω φάει πολύ το βράδυ, όταν έχω πιει πολύ, βλέπω. Αλλά συνήθως τα ξεχνάω. Ένα σπρώμαυρο ή έγχρωμα τα όνειρά σου? Όλα τα όνειρα είναι σπρώμαυρο. Εγώ βλέπω έγχρωμα όνειρο. Μα είναι αδύνατο. Το έχουν πει αυτοί που ασχολούνται οι δήμονες. Τώρα στείλω δει σε άλλη χέρια. Παιδιά, εγώ γιατί έβλεπα ότι φοράγα κάτι κόκκινο δηλαδή. Αυτό το σηματοποίησα σήμερα στον εγκέφαλό σου. Έτσι λένε, σου λέω, δεν είμαι ειδικό. Άρα δεν βλέπει έγχρωμο. Δεν υπάρχει έγχρωμο. Σαν να το βλέπει έγχρωμο, δεν είναι. Αφού το σηματοποιεί. Αν δεν μπορεί τόσο να μοιρώσει να βλέπει. Καλά, είναι σαν ταινία, ένα πρόβλημα. Αλλά όχι, είναι ανάλογα. Βλέπω, ναι. Αλλά να σου πω, καμιά φορά και σου περπατά στον δρόμο και λε, όπ, αυτό κάτι το ξαναδεί. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Όπ, τι γίνει. Και μετά λες, μα αυτό. Ξέρεις, καμιά φορά τα θυμάσαι έτσι. Περνάμε και σε άλλα επίπεδα πλέον. Πέρα των ονείρων, με όλα αυτά. Ναι, αλλά. Το έχει δουλέψει πολύ το θέμα αυτό. Ναι, όντως. Αλλά και δεν έβγαλε άκρη το και ο ίδιος.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε εμείς άκρη για τα όνειρα. Ψιλοέβγαλε. Υπάρχουν και πολύ ανεξήγητα πράγματα και τη διαδικασία. Δηλαδή, εγώ ετεραχνωρισμένα έχω δει πολλά πράγματα, ας πούμε μετά από 2-3 χρόνια που μου συνέβησαν. Ήταν αποθηκευμένα κάπου. Με ποια διαδικασία ενεργοποιήθηκε αυτό το πράγμα τώρα. Αυτή μου η ανάμνηση, ας πούμε, και η βίωση ενός συγκεκριμένου γεγονότος, πώς ενεργοποιήθηκε μετά από 2 χρόνια και βγήκε. Είναι. Σου έχει τύχει να εμπνεύσεις από κάποιο όνειρο? Όχι να εμπνευστώ από όνειρο, όχι, δεν μου έχει τύχει αυτό. Γιατί η έμπνευση δεν είναι, τουλάχιστον στην περίπτωσή μου, δεν είναι από κάτι συγκεκριμένο. Συνήθως πάντοτε είναι όταν είμαι χαλαρός και όταν δεν κάθομαι να βγάλω τραγούδι. Και το έχω ακούσει και από άλλους αυτό. Εμπνεύσα δηλαδή από πραγματικές καταστάσεις, από την κόρη του Περιπτερά, ας πούμε. Από... Κοίταξε, όχι. Υπαρκτά πρόσωπα. Να σου πω τι γίνεται. Πολλές φορές με έχουν ρωτήσει αυτό το πράγμα, αλλά εάν είχα βιώσει εγώ προσωπικά όλα αυτά που έχω περιγράψει τραγούδια, θα ήμουν αυτή τη στιγμή. 158 ένας... χρονών. Και νευρωτικός. Λοιπόν, όχι. Απλά πολλές φορές πράγματα τα οποία τα βιώνω σε φίλους ή από κάποια ιστορία, εντάξει, τα διηγούμε στο πρώτο πρόσωπο γιατί είναι στίχος. Και κάπου ο άλλος σου λέει είναι δικό του. Ένας καλλιτέχνης, ας πούμε, πιστεύω που μπορεί να εμπνευστεί από διάφορα, η θεματολογία του, δηλαδή αγγίξει διάφορα θέματα, δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προσωπικό του βίωμα, προσωπική του εμπειρία. Μπορεί να είναι από κάποιους φίλους, από το περιβάλλον. Και να το διηγήσει στο πρώτο πρόσωπο, εντάξει. Και βλέπω ανάμεσά σας, θα κόψουμε λίγο εδώ την κουβέντα, γιατί η ώρα περνάει. Ένα η ώρα περνάει. Για χρόνος. Για να φυσικά είναι για την κλήρωση, για το παιχνίδι που είδαμε χθες. Θα δούμε για ακόμη μια φορά την απάντηση και μετά θα βγάλουμε και το όνομα του τυχερού. Καταστήματα οπτικών οφθαλμός. Αγία Παρασκευή, Ηλιούπολη, Παγκράτη, Λιφάδα. Είδαμε λοιπόν την απάντηση. Κάποιος από εσάς θα πάρει φυσικά τα γυαλιά Μοντανά από τα καταστήματα οφθαλμός και κάποιος από εσάς στους δύο τους κυρίους. Από μένα θα εξαρτηθεί δηλαδή. Ένα χαρτάκι μόνο. Ένα. Δεν θα έπαιξω τρία να πάρω τρία γυαλιά. Γυαλιά είναι. Δεν τα δίνουμε εμείς. Τέλος πάντων. Θα πρέπει να δώσει άλλα δύο ζευγάρια. Θέλουμε τσιγκουνιές εδώ λοιπόν. Το 4. Νούμερο 4 είναι η Μαρία Μιλιώκα. Η Μαρία Μιλιώκα, η οποία θα επικοινωνήσει. Τυχερή Μαρία. Θα επικοινωνήσει με το 42-22-002, όπου θα ζητήσει την κυρία Τσόμπου φυσικά, όπως λέμε κάθε μέρα εδώ. Αδερφή του Μιλιώκα είναι. Αδερφή, δεν νομίζω. δεν κρατάμε, ξέρεις, πλήρη στοιχεία ταυτότητα. Δεν είναι μία, εντάξει. Λοιπόν, με την κυρία Τσόμπου θα συνεννοηθεί για το πώς θα παραλάβει τα γυαλιά Μοντανά από το κατάστημα οφθαλμός. Ωραία, και πριν συνεχίσουμε, θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη. Μιλάγαμε πριν για όνειρα κυριολεκτικά. Ας πούμε για λίγο μεταφορικά. Όταν ήσουν μικρός, αρκετά μικρότερος, ναι, ονειρευόσουν ποτέ, φανταζόσουν ποτέ ότι θα βγει στην τηλεόραση, θα γίνει ένας παρουσιαστής. Όχι. Και τελικά, σε σχέση με αυτά τα όνειρα, τι μικρός... άλλαξε. Ναι. Βασικά θα σου πω, εγώ θα ήμουν μικρός, θέλω να γίνω ναυτικός, ταξιτζής και τραγουδιστής. Και τα τρία ταυτόχρονα. Ανάλογα, δεν ξέρω. Δύσκολο. Θα έχω ένα ταξί πάνω στο καράβι και τραγουδάω. Δεν ξέρω, αλλά ήθελα αυτά τα τρία να γίνω. Αν άλλαξαν πολύ. Όχι, καλά τα πω. Ευχαριστημένο με τη ζωή μου. Δηλαδή, ξέρεις, δεν μπορώ να πω ότι. Και από εδώ και πέρα τι σκέφτεσαι να κάνει, είσαι στη σχολή. Είμαι σχολή. Στην πράντιο, κάνω κάποιες επαφές για δουλειά. Mm-hmm. Με ραδιόφωνο και με δισκογραφία. Α, και για δισκογραφία. Το τραγουδιστής πάει να σου βγει δηλαδή. Όχι, όχι για να τραγουδήσω, προς Θεού. Α, για εταιρεία. Στέλεχος. Φτάνει. Αυτά που έλεγες πριν. Θα το πεις μετά πολύ γάσο, λίγα το κινητάς. Σταματώ εκεί. Και παίρνω καλά, διασκεδάζω, βγαίνω, τα πίνω, κάνω μπάνιο, πάω διακοπές. Αυτά. Τώρα στην οποία της χαλάρωσης, της μεγάλης χαλάρωσης. Είμαι εδώ και πολύ καιρό. Παραχαλαρώνουμε. Δεν πειράζει, όχι. Αυτό δεν έχει σημασία. Μπορεί να επέλεξε, είναι το άστρο σου αυτή τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι. Για μένα ακολούθησε το. Δικό σου δεν χαλαρώνει πάντω αυτό το διάστημα, συμβουλεύει. Εγώ παρόλο που θέλω να κάνω αυτά που κάνει ο φίλο, δεν τα καταφέρνω και τόσο τώρα τελευταία, γιατί ξέρει, μετά την κυκλοφορία τώρα έχουμε συναυλίες. Το πρόγραμμα τι έχει τώρα, τι περιλαμβάνει από εδώ και το πέρα. Το καλοκαίρι θα κάνω συναυλίες. Πάντοτε το κάνω, γιατί το κοινό τη περιφέρεια είναι ένα κοινό που με έχει στηρίξει από την αρχή. All the way που λένε. Εγώ είναι η ευκαιρία μου το καλοκαίρι να έρθω σε επαφή πραγματικά με το κοινό, γιατί τα κοσμικά κέντρα του χειμώνα είναι λιγάκι. Είναι διεκπαιρεωτική ιστορία για τους γνωστούς λόγους. Για τους γνωστούς λόγους, ακριβώς. Λοιπόν, ενώ το καλοκαίρι είναι η ώρα που έρχεσαι σε επαφή πια με το κοινό, βλέπεις αντιδράσεις, βλέπεις πώς έχεις επικοινωνήσει μέσω του δίσκου και αν έχεις κάνει κάποια λάθη, τα τρως στη μάπα που λένε, τα βιώνεις και μαθαίνεις από αυτά.
Είναι πιο δύσκολο το κοινό στην επαρχία. Είναι η ώρα της αλήθειας. Είναι πιο δύσκολο το κοινό στην επαρχία. Είναι πιο... ή το κοινό των ανοιχτών χώρων, ας πούμε, συναυλίες. Κοίταξε, κοινό, δύσκολο. Είναι δύσκολο με την έννοια πια ότι είναι πιο ξεκαθαρισμένο. Εάν δηλαδή γουστάρει κάποιον, δεν τον γουστάρει. Αν δεν τον γουστάρει κάποιον, δεν τον γουστάρει. Μπορεί να πέσει και κανένα ου, δηλαδή. Μπορεί να πέσει και κανένα ου. Που λέει ο Πρωθυπουργό. Σου έχει συμβεί. Σου έχει συμβεί ποτέ. Κοίταξε, όχι, σε μένα δεν έχει συμβεί. Και το λέω αυτό ειλικρινά. Δεν έχει συμβεί γιατί. Γιατί συνήθω όταν πηγαίνω στι συναυλίε, ο δίσκο έχει κάτσει. Έχουν προηγηθεί, ας πούμε, έχει προηγηθεί μια κυκλοφορία 3 μηνών. Και ευτυχώ θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει και ου. Αν κάποια στιγμή έλεγα κάτι που σοκάριζε, κυρίω τυχουργικά. Τα ου είναι κυρίω τυχουργικά. Ότι μπορεί να πει, α πούμε, κάτι το οποίο είναι πραγματικά να σοκάρει. Όχι μόνο στο γλυκά. Ναι. Και φωνητικά μπορεί να είναι και ξέρεις και κινησιακά. Δηλαδή ναι, η κίνηση σου πάνω. Ναι. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Στην πούμε ονόματα είναι ναι. άνθρωποι που βγαίνουν, κάνουν διάφορα και εγώ από κάτω. Ξέρεις. Ναι, που είναι εξτρεμιστικά λίγο τα πράγματα. Ναι. Ναι. Στην περίπτωση δική μου, η μόνη περίπτωση θα ήταν ξέρω εγώ, να υπήρχε ξέρω εγώ, κάποια στιχουργική αντίρρηση για κάποια πράγματα που να έλεγε κάτι να σοκάρουν. Όπως έχω ακούσει άλλα κομμάτια. Εγώ έχω διαλέξει ένα δικό μου τρόπο. Αυτός ο τρόπος έχει περάσει με τον κόσμο. Πραγματικά υπάρχει μια επικοινωνία συγκινητική, θα έλεγα, γιατί από τα γράμματα που παίρνω, πολλά γράμματα. Κυρίως. Από την επαρχία αλλά και την Αθήνα. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι η σύγχυση, το φαινόμενο της σύγχυσης στην Αθήνα είναι εντονότερο. Γιατί υπάρχει η πληροφόρηση από τα πολλά μέσα ενημέρωση. Φεύγει στα πολλά, γίνεται το κεφάλι έτσι κάποια στιγμή. Γίνεται το κεφάλι τούμπανο. Ενώ ας πούμε στην επαρχία είναι, δεν ξέρω, ο καθαρός αέρας. Οι άνθρωποι είναι πιο ξεκαθαρισμένοι στο τι θέλουν και το δεν θέλουν. Και σου λέω, το έχω βιώσει εγώ ίδιος με μεγάλη ευχαρίστηση, διότι. Νιώθεις καλλιτέχνης με αιτία ύπαρξης όταν έρχονται παιδιά και σου λένε: Ξέρεις κάτι, είχα κάποιο πρόβλημα. Που μου έχει κάνει τις φορές συγκινητικό, ας πούμε. Είχα κάποιο πρόβλημα και τον καιρό που είχα το πρόβλημα, άκουγα τα τραγουδάκια σου και. ήσουν η μοναδική. Βέβαια. Και τραγικά, τώρα δεν θέλω να αναφέρω γιατί δεν θέλω, θέλω να είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Σε 2-3 περιπτώσεις ήταν τραγικό το γράμμα που πήρα. Δηλαδή, αδιεξόδου, εφηβικού αδιεξόδου γράμμα. Έστειλα γράμμα, έκανα ό,τι μπορούσα. Έστειλα γράμμα, το ένα το παιδί το είδα. Βέβαια, γιατί... Το κάνουν αυτό όμως άλλοι συναδελφοί σου ή έχουμε το φαινόμενο ότι δεν ούτε ξέρω. Καν διαβάζουν τα γράμματα δεν πολλοί, ξέρω. Έχουν τους γραμματείς που ασχολούνται με αυτά και... Κοίταξε, αυτά τα πράγματα τώρα εγώ και εδώ που το λέω είναι γιατί ήρθε η συζήτηση ας πούμε για το κοινό, αλλά μπορεί και να συμβαίνει και σε άλλους. Πιστεύω ότι πρέπει να συμβαίνει, δηλαδή στα παιδιά που έχουν μεγάλη επικαιρότητα και έχουν κοινό... Γιάννη έπαιρνες γράμματα εσύ. Πρέπει να κάποια ναι. Εγώ δεν ξέρω, ίσως να επιλέγουν εμένα για λόγους. Που έχουν να κάνουν ξέρω, με τις συνεντεύξεις που έχω δώσει, με τη φιλοσοφία μου για τη ζωή, με τον τρόπο που εγώ εκφράζομαι ας πούμε, για τα κοινωνικά προβλήματα, ενδεχομένως να έχουν δει ότι μπορούν κάτι να πάρουν από μένα. Και έχω πάρει. Ένα τέτοιο γράμμα πήρα σήμερα συγκεκριμένα. Ειλικρινά. Από κάπου. Δεν θα πω από πού. Πήρα ένα γράμμα από ένα κορίτσι 14 χρόνων. Και αυτά που μου περιγράφει. Όχι από την επαρχία. Το οποίο αυτά που μου περιγράφει είναι πράγματα τα οποία είναι. Αν όντως είναι έτσι, είναι πολύ δύσκολα γι' αυτό. Θα γράψω ένα γράμμα τώρα αυτές τις επόμενες μέρες, ό,τι μπορώ. Με το καλό. Θέλω να ρωτήσω τον Γιάννη, λίγο πριν τελειώσουμε την κουβέντα μας, για τις νεανικές εκπομπές. Παλιότερα υπήρχαν περισσότερες, Γιάννη. Σήμερα βλέπουμε το φαινόμενο όσο πάει ο ρυθμός στην Αθήνα, μικραίνει. Ναι. Δεν είναι κοινό τηλεοπτικό το νεανικό. Νομίζω ότι υπάρχει κοινό. Γιατί δεν γίνονται, πιστεύεις, από τα κανάλια νεανικές εκπομπές σήμερα. Διότι αν γίνει μια νεανική εκπομπή, πιστεύω δεν του συμφέρει οικονομικά, διότι θα τη δουν μόνο νέοι. Και επειδή οι νέοι συνήθως τα πρότυπα των νέων είναι των μεγαλύτερων. Οι νέοι βλέπουν λοιπόν εκπομπές που απευθύνονται σε μεγαλύτερους κυρίως. Δηλαδή κάποια σύριαλ, κάποια. Πώς θα λένε, τα σόου και αυτά. Αυτά τα βλέπουν οι νέοι. Τα βλέπουν, πιστεύεις ότι βλέπουν. Ναι, γιατί νέους μιλάμε. Γιατί οι ηλικίες μιλάς. Τι νέοι τώρα. Από ηλικία από 14, ας πούμε. Μέχρι που αρχίζει το μυαλό να οριμάζει κάπως. Είναι δύο ηλικίες. Μέχρι 27-28. Πιστεύω τα βλέπουν. Βλέπουν, ας πούμε, το. Πώς το λένε αυτό, το Love Story, αυτά τα βλέπουν. Το Δίξα Μαρτίν βλέπουν τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω αν τυχαίνει τώρα στη δικιά μου παρέα και στον χώρο Beverly Hills. Που δεν τα έχει δει κανένας όμως. Καλά, το Beverly Hills ναι. Το βλέπεις και εσύ. Ποιο, το Love Story. Το Beverly Hills. Δεν το βλέπω. Το Beverly Hills. Δεν βλέπω σύριαλ καθόλου, γενικώς την τηλεόραση. Α, δεν βλέπεις σύριαλ καθόλου. Μόνο ταινίες. Αλλά πιστεύω ότι γι' αυτό δεν το κάνουν. Δεν του συμφέρει. Μαζί σου. Αλλά ξέρεις τι. Δεν του συμφέρει οικονομικά. Δεν βλέπω όμως στον χώρο που κινούμε και εδώ στη δουλειά. Λέμε για το Love Story, α πούμε, το πιο πετυχημένο σύριαλ τη χρονιά. Δεν έχω μιλήσει με νέα παιδιά που να το έχουν δει τελικά. Λένε όλοι ότι απλά ναι, έχω ακούσει γι' αυτό. Δεν το βλέπουν. Δεν νομίζω ότι νέα παιδιά δεν βλέπουν. Μήπως τελικά οι νέοι δεν βλέπουν τηλεόραση. Δηλαδή κάπου έχουν φύγει από την τηλεόραση. Εγώ δεν ξέρω αν οι νέοι βλέπουν τηλεόραση. Μιλάω για τους νέους που ξέρω ότι βλέπουν τηλεόραση. Όχι. Αλλά γενικά πιστεύω ότι δεν βλέπουν πολύ τηλεόραση. Είναι αυστηροί κριτές. Δηλαδή στη δική σου την εκπομπή, όταν ερχόντουσαν εκεί, ξέρανε τι ζητούσαν, τι θέλανε. Ναι. Είναι. Έχουν δηλαδή κρίση και έχουν αντίληψη. Να σα πω time out.
Λοιπόν, να σας πω κάτι, παιδιά. Πιστεύω ότι οι νεανικές εκπομπές πάντοτε αφορούν τους νέους, αλλά πρέπει να είναι νεανικές εκπομπές οι οποίες να μην είναι καταρχάς χαζοχαρούμενες. Να μην είναι δηλαδή για ένα μοντέλο νέου, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι υπαρκτός. Δεν είναι υπαρκτό μοντέλο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις. Γιατί τα παιδιά έχουν προχωρήσει σήμερα. Λοιπόν, εάν. Δηλαδή υπήρχε στην Αμερική, ας πούμε, η οποία ήταν κατεξοχήν για νέους εκπομπή στο MTV, το Saturday Night Live. Εντάξει. Αυτή η εκπομπή έσπασε τις θεματικότητες όταν έγινε. Γιατί γίνονταν πολιτική κριτική, σάτυρα, ας πούμε, όλων των τρεχόντων, ας πούμε, θεμάτων, αλλά γινόταν με έναν τρόπο που ήταν και λιγάκι ανατρεπτικός. Ο νέος έχει την ανατροπή μες στο κεφάλι του από τα 14. Εάν είναι νέος ο οποίος στοιχειοδός, ας πούμε, ακολουθεί τα μοντέλα των προηγούμενων γενεών. Γιατί αυτό συνέβαινε και στη δεκαετία του 60 και του 70 και του 80. Οι ανατροπές, η κόντρα, αν το θέλεις, εντάξει, λοιπόν, ο νέος πρέπει να βρει, ας πούμε, σύμμαχο στην κόντρα. Όχι την παράλογη κόντρα, αλλά ρε παιδί μου, βλέπω κάποια στραβά. Και είναι η εποχή που όλα τους φαίνονται στραβά. Στην ηλικία από 14 μέχρι 20 χρονών, όλα τους φαίνονται στραβά. Κόντρα στην κοινωνία, κόντρα στους πολιτικούς. Και πιστεύεις ένα κανάλι θα πληρώσει τέτοια παραγωγή. Λοιπόν, ένα κανάλι θα πληρώσει μια τέτοια παραγωγή ελληνικό. Μπράβο, έχει δίκιο. Εκεί λοιπόν καταλήγουμε. Δηλαδή, εγώ θα γούσταρα να κάνω μια εκπομπή, επειδή είπαμε για το τσιγάρο, να βγαίνω και να καπνίζω. Ναι. Δεν με ενοχλεί εσένα. Να μπορώ να πιω ένα ποτό. Δηλαδή... Καλά, ναι, αυτό που λες. Δηλαδή, και να γίνει κάποια προβλήματα. Θέλετε να δείτε κάτι, τι μπορεί να γίνει σε μια εκπομπή, έτσι λίγο ανατρεπτικό και λίγο περίεργο. Εγώ δεν μιλάω. Έχουμε μόλις ένα λόγο. Μόλις 4 λεπτά. Έχουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον να δούμε. Καθώς έρχεται τριήμερο, εορταστικό, πολλοί θα φύγουν, πολλοί θα μείνουν. Η Λίλα Καλοσκάνη και ο Γιώργος Περτές ετοίμασαν πλέον αυτή την περιβόητη ατζέντα του Σαββατοκύριακου, αυτή τη φορά του τριημέρου, που σήμερα είναι πιο ανατρεπτική από κάθε άλλη φορά. Μπράβο, ανατροπές. Για να τους κάνουμε το χαρτί. Τσιγάρο, ανατροπές. Υπάρχει και τσιγάρο μέσα. Είναι από σπόντα η ατζέντα της Παρασκευής με τον Γιώργο Περτέση και τη Λίλα Καλοσκάνη στις 3:20 something από την τηλεόραση του Sky. Με μπονάτσες και μποφόρια ταξιδεύουν τα βαπόρια και ο φωτιστής μας παίζει με τα φώτα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, φαντάζομαι. Μπορούμε. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και χρόνια πολλά. Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και από μένα και Χριστός Ανέστη. Εμείς πρώτοι σας το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Αναστηθεί. 3, 2, 1, action. Εμείς πρώτοι σας το είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αναστηθεί. Και όπως πάντα, σε ανύποπτο χρόνο. Έτσι επιβεβαιώσαμε για ακόμα μια φορά τη φήμη μας. Ότι ο Sky έχει μόνο αποκλειστικότητες. Πώς μας πίστεψαν. Πήγαν οι άνθρωποι και κάναν ανάσταση. Όσοι όμως δεν μας πίστεψαν. Πήγαν απλά για βρούμες. Ας περάσουμε όμως το πρώτο καυτό θέμα του Σαββατοκύριακου. Το καλοκαίρι είναι εδώ, ενιαίο δυνατό. Απαραίτητο αξεσουάρ όπως πάντα βέβαια, τα γυαλιά ηλίου. Σε χρώματα και σχέδια οκολίγα. Τους φακούς επαφής και τα γυαλιά ηλίου που ταιριάζουν στον τρόπο ζωής σας, θα τα βρείτε σίγουρα στα καταστήματα Mark Allen. Τα μαύρα μάτια σου, άσε που δεν είναι μαύρα, είναι πράσινα ψεύτικα. Επόμενη αγορά, αντιλιακό. Μπορεί να είναι λίγο νωρίς, βέβαια, αλλά. Κάλιο γαϊδουρό, δεν είναι. Παρά γαϊδουρογύρε, βέβαια. Άντε να καείς από τον ήλιο και μετά. Να σε γεωτώνει όλου το σόι. Για να συνέβεις, φυσικά. Αν θέλετε ρούχα φτηνά. Καλά. Δυσέβρετα. Και λίγο μεταχειρισμένα. Δεν είπαμε να ψάξετε στου σκούπιδε τενεκέδε. Πάμε να φύγουμε, έχουμε γίνει ρεζίλι. Αμερικάνικη αγορά. Στον Πειραιά. Χαρίστε κι εσείς μια καραμέλα από το καραμέλα στο Πασαλιμάνι. Κατόπιν για να πάνε τα φαρμάκια κάτω, πια φαρμάκια δηλαδή, καραμέλα φάγατε, εν πάση περιπτώσει, πιείτε ένα καφεδάκι του γούστου σας δίπλα στο καφέ. Ο Μάιος μας έφτασε. Εμπρός βήματα χει. Να το πρωί πατήσουμε παιδιά στην εξοχή. Ας το κάτω το λουλούδι. Γυρί. Πιέσαι έξω τον ξενοκήπο. Γυρί. Σιγά Χριστιανέ μου θα με ρίξεις κάτω. Σήμερα θα ανοίξουμε το φάκελο κλάμπινγκ, το κλάμπινγκ στην παραλία. Βάζουμε λοιπόν το μαχαίρι στο κόκαλο. Και φτάνουμε τον κόμπο στο χτένι. Σαν γη στον πηγεμό για παραλία. Σάββατο βράδυ τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες δεν θα τους δεις. Θα δεις όμως μπροστά σου χιλιάδες αυτοκίνητα μπλοκαρισμένα. Μανούλες να κλαίνε, παιδιά να φωνάζουν. Άνοιξαν τα πρώτα κλαμπ στην παραλία. Οι φαν θα πρέπει να φοράνε και μπουφάν. Απαραίτητος γιατί κάνει λίγο μπούζι τουλάχιστον το βράδυ.
Εμείς πάντως σας προτείνουμε Zig Zag. Zig Zag στη μαύρη τρύπα, στα αστέρια. Όσοι όμως επιμένουν κέντρο και καυσαέριο, στα 9-8 η μεγάλη κυρία της λαϊκής μουσικής τραγουδάει για σας. Ποια είναι? Η Βίκη Μοσχολιού.